ακραίες κλιματολογικές συνθήκες έχουν επηρεάσει το σύνολο της αγροτικής παραγωγής, όπως και τη μελισσοκομεία. Πώς επηρέασαν όμως οι φωτιές και οι πλημμύρες του 2023 την παραγωγή μελιού στην Ελλάδα? Η πυρκαγιά στον Εύρο κόστησε στην παραγωγή από 2.500 έως 5.000 μελίσια σε μια περιοχή που αριθμεί σχεδόν 27.000 μελίσια. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10% του πληθυσμού των μελισσιών. Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, από την άλλη, προκάλεσαν την απώλεια περίπου 117.000 μελισσιών. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 43% των μελισσιών σε μια περιοχή που πριν από την καταστροφή αριθμούσε 270.000 μελίσια. Οι αριθμοί όμως αυτοί αφορούν τις απώλειες που σημειώθηκαν μόνο την περίοδο των καταστροφών. Χάθηκαν επίσης τα υπόλοιπα μελίσσια που επέζησαν λόγω του θερμικού σοκ και των προβλημάτων στις ανθοφορίες από τις πλημμύρες. Σε πείσμα των καιρών και για να ανταποκριθούν οι μελισσοκόμοι στις νέες συνθήκες, αυξάνουν τα μελίσσια τους. Το 2023 στην Ελλάδα τα μελίσσια αυξήθηκαν κατά 10 έως 20%. Ο πολλαπλασιασμός αυτός οδηγεί στην πραγματικότητα σε αύξηση της παραγωγής του μελιού, όχι όμως ανάλογη της αύξησης των μελισσιών. Η Ελλάδα, πριν από περίπου 5 χρόνια, παρήγαγε περίπου 17.000 τόνους μέλι. Σήμερα προσεγγίζει τους 20.000 τόνους μέλι. Ωστόσο, πριν από 5 χρόνια στη χώρα υπήρχαν 1.800.000 μελίσσια και σήμερα 2.500.000 μελίσσια. Οπότε στην πραγματικότητα, η αύξηση της παραγωγής είναι αναντίστοιχη της αύξησης των μελισσιών. Αυτά τα δεδομένα, όπως σημειώνουν άλλωστε στο CNN Greece επιστήμονες και άνθρωποι του κλάδου, αναδεικνύουν την ανάγκη να διαφυλαχθεί η μελισσοκομεία που ασκείται στη χώρα, κάτι το οποίο διακυβεύεται μέσω των ελληνοποιήσεων. Διότι, όπως εξηγούν, η μελισσοκομεία δεν αφορά μόνο στην παραγωγή μελιού, αλλά και στην αγροτική παραγωγή συνολικά, λόγω του ρόλου της επικονίασης στην καρπόδεση των φυτών και των ανθοφοριών. Είναι λοιπόν οι μέλισσες που επιτρέπουν να έχουμε όλοι στο τραπέζι μας ποιοτικό μέλι, αλλά και ένα μενού πλούσιο σε φρούτα και λαχανικά.